Ντροπιασμένοι οι Ισραηλοί στρατιώτες φεύγουν για την Γάζα. Ελπίζουμε να πεθάνουμε στο πεδίο της μάχης, λένε σε κατοίκους. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές της Ισραηλινής ενημερωτικής σελίδας The Times of Israel, λοιπόν, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ισραηλινού στρατού σε πρόσφατες συζητήσεις με κατοίκους του Νότου σχετικά με την σφαγή της Παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, τόνισαν πως νιώθουν ντροπή που δεν κατάφεραν να προστατέψουν τους πολίτες, ανέφερε το Channel 12. Ελπίζουμε να πεθάνουμε στο πεδίο της μάχης στη Γάζα, λέγεται πως ανέφερε ένας ανώνυμος υψηλόβαθμος αξιωματικός, εξηγώντας: επειδή είμαστε ντροπιασμένοι που σας εγκαταλείψαμε, πεθαίνουμε από την ντροπή μας, οπότε τουλάχιστον θα πεθάνουμε στην προσπάθειά μας να σας προστατέψουμε όπως χρειάζεται και να επαναφέρουμε την αίσθηση ασφάλειας. Σας υποσχόμαστε πως θα νικήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Επίσης, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις δημοσίευσαν ένα ηχητικό ντοκουμέντο κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ του αρχηγού των επίγειων δυνάμεων του Ισραήλ, υποστράτηγου Ταμίρ Γιαντάι και του διοικητή της Ισραηλής πολεμικής αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ, και ενός ανώνυμου αξιωματούχου που βρίσκονταν στο έδαφος της Γάζας. Οι δύο Ισραηλοί αξιωματούχοι πετούσαν εκείνη τη στιγμή πάνω από τη λωρίδα της Γάζας. Ο Μπαρ ακούγεται να ρωτάει τον αξιωματικό στο έδαφος: χρειάζεστε κάποια βοήθεια, βρισκόμαστε από πάνω σας. Ο ανώνυμος αξιωματικός απάντησε πως: έχω λάβει ό,τι χρειάζομαι για αυτή την εβδομάδα. Ξέρω πως είστε μαζί μας, μαζί με τους μαχητές μας και όλο το Ισραήλ. Ο Γιαντάι στη συνέχεια επένεσε όλους τους εφέδρους των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων που άφησαν τα σπίτια τους για να πολεμήσουν. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την αποστολή τους, τόνισε ο Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η ευνηδιαστική επίθεση της Χαμάς κατά περιοχών στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 θεωρείται από πολλούς ένα από τα μεγαλύτερα λάθη υπηρεσίας πληροφοριών των τελευταίων δεκαετιών. Ο στρατός στα σύνορα με τη Γάζα δεν ανέμενε μια τόσο συντονισμένη και καλά οργανωμένη επίθεση, με αποτέλεσμα μαχητές Χαμάς να καταφέρουν να διεισδύσουν εντός Ισραηλής επικράτειας, σκοτώνοντας 1.400 ανθρώπους και εχμαλωτίζοντας περισσότερους από 240 ομήρους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.